Ό,τι και να αποφασίσει το αυριανό Eurogroup, το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι το χρέος, είναι ο μηχανισμός που το δημιουργεί. Ακόμα δηλαδή και το haircut να ήταν 100%, το διεφθαρμένο παρασιτικό πολιτικό σύστημα θα το ξανάφτιαχνε σε λίγο χρόνο. Άρα θα πρέπει πρώτα να κλείσουμε την αιμορραγία και μετά να δούμε τι αίμα θα δώσουμε σε έναν άρρωστο οργανισμό. Να μεταφέρουν πόρους από τις πλεονασματικές οικονομίες, τις ελληματικές του Νότου και γενικά της περιφέρειας για να υπάρξει συνολική ανάπτυξη με ένα νέο σχέδιο τύπου Marshall ή με ένα ευρωομόλογο που θα εκδώσουν και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα να αλλάξει πολιτική, να αλλάξουν οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να δανείζονται τα κράτη με το χαμηλό επιτόκιο που δανείζονται οι ιδιωτικές μέχρι τώρα τράπεζες. Εσείς λαμόγια θα είσαστε η μόνη αιτία. Πουλάτε και λιμάνια, πουλήστε και τη μάνα σας και φύγετε τσογλάνια. Τα χέρια, την αιστεία και την εργατική κατοικία. Μην κλείνετε τα σπίτια. Οφείλει το Eurogroup και οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αναθεωρήσουν συνολικά και ριζικά την ασκούμενη οικονομική πολιτική, τα διέξοδα αυτά οικονομικά μέτρα που οδηγούν στην εξαθλίωση και στο στραγγάλισμα των εργαζόμενων και της οικονομίας. Ο ΕΕ χτίζει, η Τρόικα γκρεμίζει. Πιστεύουμε ότι το μνημόνιο, αυτό το άθλιο κατασκεύασμα των δανειστών, όλοι οι εργαζόμενοι της Ελλάδας θα καταφέρουν να μην εφαρμοστεί στην πράξη.